Πάμε να καλημερίσουμε τον νομικό του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον κύριο Βαγγέλη Χατζιωάννου, που μας ακούει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε. Εμείς νομίζω, κύριε Χατζιωάννου, πρέπει να έχουμε μιλήσει περισσότερο με δικηγόρους αυτά τα τελευταία χρόνια στον Άρη παρά με ποδοσφαιριστές στο ρεπορτάζ. Μιλάμε φυσικά με τον κύριο Σαββόπουλο. Ναι, ναι. Κανονικά, χάρη πλάκας φυσικά το λέω, κανονικά πρέπει να μιλάω μόνο με τον κύριο Σαλτίδη. Ναι. Γιατί, κύριε Σαββόπουλο, σε παρακαλώ πολύ άλλη φορά όταν βγάζει φωτογραφίες να ενημερώνετε, γιατί ο κύριος Λάζαρος Παπαδόπουλος δυσαρεστήθηκε και γιατί λέει εκείνη την ώρα δεν είναι καλή στάση που βγάλατε. Α, μάλιστα, στο site. Ναι. Ο Παπαδόπουλος την έβγαλε, όχι ο Σαββόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Συγγνώμη, σε λάθος άτομο. Αλλά να ενημερώνετε, γιατί όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είχε εντολή. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, αλλά ο κ. Παπαδόπουλος δεν ήταν προετοιμασμένος και με έκανε παράπονα. Εντάξει, έχετε και καλημέρα, γεια σας. Και μια διαφορά εμφανισιακά. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πιο μεγάλο σε ηλικία, γι' αυτό τα λέει αυτά. Και αν θέλετε και κανένα συνεργάτη στο γραφείο, τα έχουμε μάθει τα νομικά, κ. Χατζιωάννου. Είμαστε διαθέσιμοι, να ξέρετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που θα με κάνετε. Λοιπόν, να πάμε σε αυτά τα θέματα τα οποία βεβαίως θέλει να ενημερωθεί ο Άρης. Καταρχήν, για να κλείσουμε έτσι τον απόϊχο της χθεσινής ημέρας, νομίζω ότι στο τέλος, θέλοντας και μη, κλέψατε την παράσταση υπό την έννοια ότι είπατε δύο-τρία πραγματάκια τα οποία έμειναν στον κόσμο. Όπως παραδείγματος χάρη, μαλώνει όλος ο Ντουνιάς στον Άρη τις τελευταίες 3-4-5 μέρες για τον Γκάμπος και μαθαίνουμε ότι η προηγούμενη διοίκηση την είχατε ενημερώσει και μάλιστα και με μαρτυρία και του Σπύρου του Χριστοφορίδη, που σας επιβεβαίωσε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει θέμα. Μάλιστα, λοιπόν, να σας πω. Εδώ υπάρχει μια εντός εισαγωγικών αμαρτωλή ιστορία, η οποία είναι η εξής. Αφότου έφυγε ο κύριος Καλαϊτζίδης, εγώ καταρχήν ανέλαβα τον Άρη, είχα την τιμή να συνεργαστώ και έχω και τουλάχιστον για την ώρα, μέχρι σήμερα, από την 1η Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Όταν έφυγε ο κύριος Καλαϊτζίδης, από ό,τι θυμάμαι στις 22 Δεκάτου και μετά, υπήρχε ένα πρόβλημα προσωπικό, όχι προσωπικό δικό μου με τον κύριο Γαλανό, του κυρίου Γαλανού με μένα από άποψη συνεργασίας. Δηλαδή, ο κύριος Γαλανός, επειδή με θεωρούσε φυσικά κακός, γιατί εγώ είμαι με τον Άρη, έχω κάνει συμφωνία με τον Αλφα Σίγμα Άρη, δηλαδή ήταν ο κύριος Καλατζίδης, έφυγε, συνεργαζόμουν με τον κύριο Καλατζίδη, ήρθε ο κύριος Γαλανός, συνεργάστηκα, ήρθε ο κύριος Καλατζίδης, συνεχίζω να συνεργάζομαι. Και αν, που λέει ο λόγος, τώρα κάνω σχήμα λόγο, ας πούμε, επανέλθει και είδε οποιοδήποτε άλλος, πάλι θα συνεχίσω εγώ με τον Άρη είμαι. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Γαλανός με θεώρησε ότι είμαι άνθρωπος του Καλατζίδη και δυστυχώς δεν με εμπιστευόταν. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε, όπως καταλαβαίνετε, να μην εμπιστεύεται κάποιος τον δικηγόρο του. Αν δεν τον εμπιστεύεται, δεν έχει και λόγο ύπαρξης ο δικηγόρος. Εγώ ειλικρινά σας λέω, σας εξομολογούμε, πολλές φορές ήθελα να σηκωθώ να φύγω, αλλά επειδή δυστυχώς επί Γαλανού δεν υπήρχε κάτι μέσα στα γραφεία και οποιαδήποτε οργάνωση, προσπαθούσα ό,τι μπορώ να σώσω και μάλιστα αυτά τα έκανα μόνος μου. Κανείς δεν με ενημέρωνε για τα προβλήματα. Να σας πω την αλήθεια, από τα site και από τις εφημερίδες ενημερωνόμουν ότι υπάρχει πρόβλημα και τον έλεγα τον κύριο Γαλανό. Έτσι έχει και το θέμα του Κάμπος. Όταν ο κύριος Γαλανός, χωρίς να ρωτήσει κανένα και φυσικά και εμένα, αποφάσισε μόνος του, όπως και αφεντικό ήταν, αυτός πλήρωνε, τουλάχιστον όσο πλήρωσε, δεν θέλω να τον αδικήσω τον άνθρωπο, αυτός έκανε τις προσλήψεις, αποφάσισε την πρόσληψη του κυρίου Κάμπος. Εγώ το πληροφορήθηκα όταν κλήθηκα να κάνω το συμβόλο. Όταν κλήθηκα αυτό, τους είπα ότι έχουμε πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο άλλωστε έγινε και η πρόσληψη του κυρίου Τοπαλίδη. Ο κύριος Τοπαλίδης, και το λέω, κύριε, σε εσάς και το λέω και σε όλους τους πολυπληθείς ακροατές σας, ο κύριος Τοπαλίδης, ενώ αρχικά προσλήφθηκε ως γενικός διευθυντής ή γενικός αρχηγός ή οτιδήποτε, αμέσως μετά έβγαλε ταυτότητα προπονητή από την Ένωση και καθόταν ως προπονητής της ομάδας στον πάγκο, ως εκ τούτου, και είναι δηλωμένος σε όλα τα φύλλα αγώνα. Ως εκ τούτου δεν τίθεται κανένα θέμα αν γνώριζε ή όχι ο κύριος Γαλανός, γιατί εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται περίτρανα ότι εφόσον έβαλε το κύριο Τοπαλίδη και το κύριο Σίτσα που είχε, μπορεί να είχε UEFA Β, αλλά ήταν βοηθός προπονητή, υπήρχε θέμα προπονητή. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν υπήρχαν κίνδυνοι από την όλη κατάσταση αυτή την παρουσία του κυρίου Κάμπο στον πάγκο? Εμείς πληροφορηθήκαμε, κύριε Χατζιωάννου, ότι σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν του Άρη με τον Γκάμπο στον πάγκο, οι διαιτητές το έθεταν υπόψη των ανθρώπων του Άρη. Τα πρώτα 3-4 μάτς, ναι. Ότι υπάρχει πρόβλημα με την παρουσία του Γκάμπο. Έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε.
Εγώ στο πάγκο της ομάδας, μετά από απέτηση εντός εισαγωγικών, ας το πούμε, του κυρίου Καλατζίδη, ο οποίος έλεγε ότι καθαρά για λόγους ασφαλείας θέλω να σε έχω στο πάγκο, γιατί είσαι δικηγόρος που ξέρει τους κανονισμούς, αλλά και παλιός διαιτητής επί πάνω από 15 χρόνια και, και κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο άνθρωπο στο πάγκο. Κάθισα δύο αγώνες στο πάγκο αρχικά. Όταν ήρθε ο κύριος Κάμπος, άκομψα, με έδιωξαν από τον πάγκο. Με έδιωξαν σε έναν αγώνα, μάλιστα με πέταξαν έξω από τον πάγκο, στον αγώνα με τη Δόξα Δράμας. Λοιπόν. Με τη Δόξα Δράμας πρέπει να ήταν. Λοιπόν, ως εκ τούτου δεν μπορούσα εγώ να κάνω οποιαδήποτε παρέμβαση. Όντως όμως, από ό,τι πληροφορήθηκα, υπήρχε πρόβλημα με τους διαιτητές, οι οποίοι χαριστικά λόγω του Άρη αφήναν το Κάμπος να είναι στο πάγκο. Αυτό μπορώ να σας το μεταφέρω και σαν προσωπική εμπειρία, γιατί όταν επανήλθε ο κύριος Καλατζίδης και στον αγώνα με την Αλεξανδρούπολη κάθισα πάλι στο πάγκο, ο διαιτητής, μετά από παρακλήσεις δική μας και του κυρίου Λάζαρου Παπαδόπουλου, δηλαδή εμένα και του κυρίου Λάζαρου Παπαδόπουλου, μάλλον του κυρίου Παπαδόπουλου που είναι έφορος και μετά εμένα, άφησε τον κύριο Κάμπος στο πάγκο και μάλιστα είπε να είναι προσεκτικός, να μην δίνει στόχο, να μην προκαλεί, και ότι είναι η τελευταία φορά, γιατί από την ΕΠΟ έχουν πρόβλημα. Και ακριβώς για αυτό το λόγο την επομένη έγινε όλη η ιστορία. Δηλαδή, Κυριακή έγινε ο αγώνας του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια είχαμε ζητήσει βέβαια πολλές φορές. Έφερε ο κύριος Κάμπος τα χαρτιά του και τα στείλαμε στην ΕΠΟ. Αλλά στην ΕΠΟ που τα στείλαμε, αυτό το είπα και χθες, το ξαναλέω και σήμερα, δεν τα στείλαμε μόνοι μας, ούτε τα έστειλε κανένας Καλαϊτζίδης για να δημιουργήσει θέμα Κάμπος. Όταν το έγγραφο της ΕΠΟ ήρθε στις 12 του 2014, το γνωστό το ξέρετε πάρα πολύ καλά από μένα, καλύτερα από μένα, γιατί έχει λάβει δημοσιότητα. Μα το βγάλαμε και στο site το έγγραφο. Ως εκ τούτου έχετε λάβει απόλυτη γνώση. Όταν το έγγραφο αυτό ήρθε στον Άρη, δεν υπήρχε στις 12-12 κανένας Καλατζίδης για να το κατηγορήσει οποιοδήποτε καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος ότι ήθελε να προκαλέσει την εκδίωξη του Κάμπος. Καλά, όσοι τον κατηγορούν, δεν το σημειώνω ότι ήρθε στις 12-12, αναρωτιούνται τι έγγραφο έφυγε στις 12 πρώτα από τον Άρη και γιατί έφυγε. Και διευκρινίσατε ότι ήταν διαβιβαστικό το έγγραφο. Να σου το πω κάτι, επειδή εγώ το συνέταξα το έγγραφο και γνωρίζω καλύτερα από οποιοδήποτε τι ακριβώς έγραφε. Στις 7 πρώτου, όταν ανέλαβε ο κύριος Άλεξ Κάλλας και οι εκπρόσωποι του εδώ, ο κύριος Γιακουμίδης και ο αδελφός του κύριος Καλατζίδης, στις 7-12 για πρώτη φορά τότε, αλλά παράλληλα και τότε στις 7, συγγνώμη, στις 7 πρώτου, αλλά παράλληλα στις 7 πρώτου και εγώ, παρότι ήμουνα, συνέχιζα να είμαι δικηγόρος της ομάδας, για πρώτη φορά λάβαμε γνώση του εγγράφου αυτού της ΕΠΟ, που ζητούσε τα χαρτιά για τον κύριο Κάμπος και έλεγε ότι παρότι σας έχουμε ζητήσει και προφορικά και τα λοιπά, τι έλεγε, δεν θυμάμαι ακριβώς, μέχρι σήμερα δεν μας έχετε υποβάλει. Ναι. Για πρώτη φορά, 7 πρώτου έγινε αυτό. Την επόμενη Κυριακή έγινε ο αγώνας και μετά ακριβώς την Δευτέρα 12 του Ιανουαρίου στείλαμε χαρτί που λέει σας υποβάλλουμε συνημμένα όλα τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με τον προπονητή κύριο Λουίς, νομίζω λέγεται, Κάμπος. Εντάξει. Και παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες. Καταλάβατε, το έγγραφο αυτό δεν το προκάλεσε ο Άρης σε καμιά περίπτωση και πολύ περισσότερο ο κύριος Καλατζίδης. Αυτό το έγγραφο έπρεπε να σταλεί από τις 12-12 του και δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, το απαντητικό εννοώ, το διαβιβαστικό, δεν στάλθηκε, και επίσης πολύ περισσότερο γιατί δεν ενημερώθηκα εγώ. Μα δεν στάλθηκε γιατί αν το είχαν στείλει, κύριε Χατζιώνη, είναι απλό. Αν το είχαν στείλει στις 15 Δεκεμβρίου, στις 18 Δεκεμβρίου θα έστελνε η ΕΠΟ αυτό που έστειλε στον Άρη 16 πρώτου, που θα έλεγε πλέον αν κάτσει με οποιοδήποτε τρόπο κτλ. Και θα έπρεπε να το εξηγήσω στον κόσμο. Ενώ σου λέει φεύγουμε τώρα, φύγαμε 10 μέρες μετά, ας το εξηγήσει ο επόμενος. Αυτό έγινε, είναι πάρα πολύ απλό για μένα. Το ζήτημα είναι ότι ο Άρης πήρε ένα προπονητή που δεν είχε δικαίωμα να πάρει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Νομίζω κατάλαβε ο κόσμος πάντως. Αυτά τα οποία αναφέρετε τα σέβομαι απόλυτα, αποτελούν προσωπική σας κρίση. Εγώ όμως δεν θα κάνω οποιαδήποτε δημόσια κρίση. Εγώ θα αναφερθώ σε πραγματικά περιστατικά και μάλιστα που προκύπτουν από έγγραφα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άλλο τι λέει ο Σαββόπουλος, άλλο τι λέει ο Τσαλτής, άλλο τι λέει ο Χατζιωάννη. Σημασία είναι τα έγγραφα που σκρίπτα μάνετ που λέγανε. Μένω τα, τελείωσε. Δεν μπορεί κανείς να τα αφισβητήσει. Πάντως αυτό το έγγραφο. Να σα πω, συγγνώμη, να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Το γνωρίζω αυτό προφορικά. Ότι πολλές φορές η ΕΠΟ ζήτησε τα χαρτιά αυτά.
και για να στείλει, πιστεύω, το χαρτί στις 12-12 του, εξάντλησε κάθε αυστηρότητα, στο πούμε. Είχαν ζητηθεί τα χαρτιά. Αλλά όπως φαίνεται, δεν τα έστελνε η τότε διοίκηση. Πάντως η τοποθέτηση του κυρίου Γαλανού δημόσια πριν από λίγες μέρες είναι ότι δεν το έχει δει αυτό. Δεν το είχε πάρει αυτό το έγγραφο, αλλά το ξέρει. Το είδε, αλλά δεν το είχε πάρει μέχρι που έφυγε. Το από είδε τη πότε στο site, το δικό σα, ναι, το είδε προχθές, ναι, για την φορά. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω τι έκανε. Καλά, ναι, ούτε εμείς ξέρουμε. Εγώ ξέρω ότι επειδή είναι εσωτερικό έγγραφο τη ΕΠΟ προς τον Άρη, ότι εγώ δυστυχώς, επαναλαμβάνω, το είδα για πρώτη φορά στις 8-9 Ιανουαρίου. Βέβαια, υπάρχει ασφαλώς και μια ευθύνη τώρα, κύριε Χατζιωάννου, για το ότι αυτό το έγγραφο παράπεσε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Θα έπρεπε ασφαλώς να το λάβετε εσείς. Υποτιμήθηκε πιθανόν. Ναι, υποτιμήθηκε, θα έπρεπε. Και υποτιμήθηκε όμως, ξέρετε γιατί, κύριε Χατζιωάννου. Λέω εγώ τώρα. Υποβαθμίστηκε ενδεχομένως, ναι, γιατί δεν υπήρχε γνώση από κάποιους του αντικειμένου. Άμα δεν ξέρει. Εσείς είστε εξειδικευμένος, ασχολήθηκε με το αθλητικό δίκαιο. Ένας λόγος παραπάνω δηλαδή. Αν κάποιος δεν ξέρει, σου λέει, αλλά τώρα τι είναι αυτό, τίποτα. Θα τον βάλω διερμηνέα. Ναι. Αυτό που έλεγαν. Μια θα τον βάλω διερμηνέα, μια τον κάνω μέλος των ερασιτέχνη, να τον βάλω γενικό αρχηγό. Αφού 8-9 παιχνίδια τη καπουλάρουμε. Μέχρι τώρα πώς έπαιζε, πώς ήταν στον πάγκο, να κάτσει πάλι στον πάγκο. Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Ακούστε λίγο να σας πω. Εγώ, επειδή έχω πολλά χρόνια στον χώρο και έχω θητεύσει διάφορα από ποδοσφαιριστές, ερασιτέχνες έστω, μετά διαιτητές, μετά παράγοντες, και ασχολούμαι 25 χρόνια με το αθλητικό δίκαιο, έχω δει πάρα πολλά τα μάτια μου και έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές ομάδες. Και έχω μια ευαισθησία. Συνεργάζομαι, έχω σαν αρχή μου να σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν. Και στο κομμάτι αυτό, εφόσον αποδειχθεί τελικά ο κύριος Γαλανός ότι πλήρωσε, το σέβομαι. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλο το οικονομικό και άλλο το οργανωτικό. Οφείλω να καταθέσω ότι στο θέμα το οργανωτικό, δυστυχώς ο κύριος Γαλανός, όχι, δεν το έκανε σκόπιμα, είχε άγνοια του αντικειμένου και του χώρου. Και παρότι είχε έναν εξειδικευμένο, όπως είπατε πριν εμένα, δεν με ρωτούσε γιατί με θεωρούσε άνθρωπο του Καλατζίδη. Με αποτέλεσμα να κάνει τα όποια λάθη μιλάμε τώρα, να σας πω κάτι. Απλά το είπα και χθες, δεν έχω κάτι να κρύψω. Πήγε και έδωσε 4.000 στο Δάρλα, χωρίς να υπογράψει πουθενά ο Δάρλας. Τα χρήματα αυτά χάθηκαν. Μιλούσε με τον κύριο, για τον παίχτη, το Κόκε, με τον δικηγόρο του, τον ένα τον άλλο, και δεν είχε δικηγόρο μαζί. Άντε δεν με πήγαινε εμένα, ας έπαιρνε κάποιο δικηγόρο. Ξέρετε ότι τις συμβάσεις που έχουν γίνει, για πρώτη φορά εγώ τις έλαβα εδώ γνώση τώρα, τις άπειρες συμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Γαλανού. Αυτό δυστυχώς υπήρχε ένα έλλειμμα γνώσης και ένα έλλειμμα εμπειρίας, το οποίο δεν καλύφθηκε. Και θα έπρεπε να τις λάβετε εσείς συγγνώση, γιατί το ποδοσφαιρικό τμήμα ανήκει στον ερασιτέχνη. Κύριε Αλέξη, κύριε Σαββόπουλε, συγγνώμη. Αν εσείς κάνετε ένα συμβόλο αύριο, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσετε, θα ρωτήσετε έναν δικηγόρο. Δεν λέω συμβόλο, συμβολογραφικό έγγραφο. Μισθωτήριο σας λέω. Πλέον οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Οπουδήποτε και μάλιστα ένα δικηγόρο, τον οποίο υποτίθεται ότι ήταν και εμείς, σας άσχετα που να σας πω ότι είμαι ο πιο απλήρωτος στον Άρη. Δηλαδή, σε σχέση με αυτούς που χρωστάει τον Άρη, ο κύριος Γαλανός σε μένα χρωστάει τα πιο πολλά λεφτά. Δεν είναι το θέμα το οικονομικό, είναι θέμα το ηθικό. Εντάξει, εγώ συνέχιζα να πηγαίνω, πήγαινα για τον Άρη για να καλύψω το έλλειμμα γνώσης και την εμπειρία, αλλά δυστυχώς με αγνοούσαν. Εντάξει, θα τα αφήσουμε αυτό, νομίζω κατάλαβε ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να μένουμε περισσότερο σε αυτό. Δεν συνεχίζω. Εγώ το συνδέω άμεσα με το θέμα κάμπος. Φυσικά δεν ενδιαφέρει κανέναν αν ο Χατζιωάννου πληρώθηκε ή όχι. Αλλή μου, δεν το ζητάμε. Ρωτάει αρκετός κόσμος, έχουμε εδώ ήδη και 2-3 μηνύματα, κύριε Χατζιωάννου, επειδή ασχολείστε με το αθλητικό δίκαιο. Τι γίνεται με το Σανιά? Είναι, νομίζω, εγώ το έχω πει κιόλας πάρα πολλές φορές, είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν τον έχουμε δει ποτέ να αγωνίζεται και έχει γίνει τόσο ντόρος για αυτόν. Κοιτάξτε, εγώ στο αγωνιστικό κομμάτι του Σανιά δεν είμαι φυσικά τεχνικός και δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν ξέρω αν είναι καλός παίκτης ή όχι. Οφείλω να σας πω όμως ότι νομίζω, από ό,τι αφουγκράζομαι, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι πάρα πολύ μεγάλος παίκτης. Και ο κύριος Καλατζίδης, για τον οποίο, εντάξει, όχι ότι είναι ένας καταξιωμένος προπονητής, λέει ότι αν έπαιζε Super League θα ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Πέρα από αυτό, σας μεταφέρω και την προσωπική μου εμπειρία, ότι ξέρω ότι ο Σανιά δέχτηκε προτάσεις από ομάδες Α και Β εθνικής, οι οποίες μόνο προκαταβολή τους δίναν 15-20 χιλιάρικα. Πρέπει να είναι δηλαδή πολύ καλός παίκτης. Τώρα, στο διαδικαστικό αυτό με τον κύριο Σανιά, υπάρχει ένα θέμα, το οποίο είναι ότι το τρέχουμε, προσπαθούμε να βρούμε λύση, γίνεται αγόρας δρόμου εδώ και πάρα πολύ καιρό και πιστεύουμε, αυτό μπορώ να πω μόνο, ότι θα έχουμε αίσιο τέλος
στον άμεσο χρόνο. Δηλαδή πιστεύουμε ότι αν όχι την άλλη Κυριακή, την Τετάρτη σίγουρα δεν, όχι. Mm. Αν όχι την άλλη, γιατί ο κύριο Σανιά πέρα του άλλου προβλήματος είναι και μεταγραφή εξωτερικού. Δεν είναι να έπαιζε σε μια άλλη ομάδα. Πρέπει να το TMS να γίνουν στη διαδικασία αυτή που ακολουθείτε. Το TMS είναι το τελευταίο. Πρέπει, κοιτάξτε να σα πω, για να μην, εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιο, για να μην ρίχνουμε ευθύνη σε κανέναν. Το πρόβλημα του Σανιά είναι ότι δεν είναι κοινοτικό. Mm. Αν δείτε το Ελντούλου, που είναι η ίδια περίπτωση, πρώτα Θεό πιστεύω ότι την Τετάρτη θα παίξει. Εντάξει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα σας πω και ένα παράδειγμα τώρα, δηλαδή, και θα, όχι θα τρελαθείτε, δηλαδή, θα λάβετε υπόψη, σίγουρα θα καταλάβετε τι γίνεται. Ο Μέση, άμα έρθει στον Άρη, ξέρετε ότι δεν μπορεί να παίξει. Γιατί δεν είναι κοινοτικός. Ναι. Ο Μέση, σήμα λόγω το αλλά είναι, αυτό είναι δηλαδή. Ο Μέση, άμα έρθει στον Άρη, δεν μπορεί να παίξει γιατί είναι Αργεντινός και πρέπει να έχει άδεια διαμονής. Από το παράδειγμα που σας έφερα, το οποίο μπορεί να, δεν είναι υπερβολικό, πραγματικό είναι. Ναι. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αυτοί οι οποίοι κάναν τη γάμα εθνική εραστεχνική, παράλληλα επιτρέπουν να παίξουν και αλλοδαποί. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχετε σε αντίφαση μεταξύ τους. Από πέρσι έγινε αυτό. Από πέρσι έγινε. Χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό υπόβαθρο και πλαίσιο. Και άλλα λέει η περιφέρεια, άλλα λέει η πρεσβεία, η ΕΠΟ δεν θέλει ό,τι και να γίνει άδεια διαμονής, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγοντας για να ησυχάσουν και οι φίλαθλοι του Άρη, γιατί νομίζω ότι ο Σανιά είναι μεγάλο κεφάλαιο και για το παρόν αλλά και για το μέλλον του Άρη, πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Με Λουντούλου μας είπατε ότι λογικά θα προλάβει και το μάτς. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι βγήκε το δελτίο του καλοκαίρι. Ο Σαμαράς κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσει και αυτός να παίξει τη Τετάρτη. Τον Ελντούλου κάνουμε προσπάθειες γιατί έχουμε καταθέσει το δελτίο. Περιμένουμε από τη Βουλγαρία την έγκριση μέσω TMS, αλλά επειδή είναι εραστεχνικό το σωμα... είμαστε εμείς εραστεχνικό σωματείο και έχουμε ένα πρόβλημα και τη διαδικασία δεν γίνεται άμεσα από εμάς, που θα ήταν πολύ πιο εύκολο, γίνεται μέσω της ΕΠΟ και θέλει μια γραφειοκρατική διαδικασία. Και για το θέμα του Σανιά του τρέχουμε, ο τέτοιος θα παίξει ο Γεωργιάδης μόλις συμπληρωθεί ο μήνας. 8 Φεβρουαρίου με τον Καμπανιακό είναι ο Γεωργιάδης. Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε και κάτι άλλο, κύριε Χατζιόνι, μέχρι σας έχουμε τώρα εδώ στον αέρα, γιατί και αυτό είναι ένα. Μια που με βρήκατε, ρωτάτε τι. Ναι, μια που σας βρήκαμε. Ναι. Ξέρετε ότι το δεύτερο πολύ σημαντικό, πέρα από το αγωνιστικό και την άνοδο για τον Άρη φέτος, είναι το κομμάτι της εκαθάρισης φυσικά. Και επειδή ασχολείστε πάρα πολύ, έχετε ασχοληθεί και με τον Αγροτικό Αστέρα, ρωτάει πάρα πολύ κόσμος τι θα γίνει στην περίπτωση που αλλάξει η νομοθεσία και δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Αν ο Άρης θα μπορέσει να στήσει νέα ΠΑΕ και τι ακριβώς θα γίνει, αν μπορείτε να μας δώσετε τα φώτα σας. Ναι, λοιπόν, σε πρώτη φάση θα ήθελα να σας πω ότι για το θέμα της εκαθάρισης, ειδικά στον Άρη, δεν ασχολούμαι εγώ. Ασχολούνται άλλοι έγκριτοι συνάδελφοι, όπως ο κύριος Χριστοφορίος, ο κύριος Γρόγιος και ο κύριος Κοκκόνης, εκ μέρους του ΑΣΥΓΜΑ. Το ακούσαμε και χθες, το είπε και ο κύριος. Ναι, και καλά κάνουν. Από εκεί και πέρα, εγώ γενικά θα σας πω ότι επειδή εγώ ήμουν αυτός, όχι να το αυτολογήσω, αλλά αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Με τον Αγροτικό Αστέρα άνοιξα το δρόμο, βρήκαμε μια απόλυτα νόμιμη λύση και βγάλαμε δεύτερη ΠΑΕ και μετά ακολούθησε και η Λάρισα. Θέλω να πω δύο περιπτώσεις. Θέλω να καθησυχάσω τον κόσμο του Άρη ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή δεν αλλάξει ο ισχύον αθλητικός νόμος 27-25 του 1999, ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα. Εάν όμως το νομοσχέδιο το οποίο πήγε πριν από λίγο για διαβούλευση επανέλθει από την όποια νέα κυβέρνηση και απαγορεύσει τη σύσταση δεύτερης ΠΑΕ, ο Άρης θα έχει πρόβλημα εάν δεν τελειώσει την εκαθάριση. Μάλιστα. Βέβαια, επειδή είναι υποδιαβούλευση, αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος νόμος, αν ξαναέρθει, νομίζω αν ότι. Αν ξαναέρθει με την ίδια μορφή, γιατί ναι, μπορεί να αλλάξει κυβέρνηση και να φέρει άλλο νόμο. Και μπορούν και οι πολιτικοί που μας ακούνε, ειδικά σήμερα, εν ώψη της Κυριακής, από οποιοδήποτε κόμμα, να έχουν στο μυαλό τους ότι επειδή ένας νόμος δεν βγαίνει μόνο έτσι όπως τον είδαμε εμείς υποδιαβούλευση, μπορεί να αλλάξει κιόλας. Να μπει ένα αστεράκι, ώστε να εξυπηρετείται και ένα σύλλογο όπως ο Άρης, από τη στιγμή που έχουν εξυπηρετηθεί ήδη σύλλογοι όπως η Λάρισα ή ο Αγροτικός Αστέρας, και το υπάρχουν. Και η ΑΕΚ βέβαια. Και, καλά, την ΑΕΚ την έχω εκτός συναγωνισμού γι' αυτό. Η ΑΕΚ, κύριε Χατζιάννη, συγγνώμη, έβγαινε, έβγαινε τα 3 εκατομμύρια ευρώ παράβολο τη Δευτέρα και την Παρασκευή ψηφίζονταν νόμος ότι δεν χρειάζεται να τα πληρώσει. Ναι, πάστε, εγώ ανέφερα και η ΑΕΚ και εσείς συμπληρώνετε πολύ σωστά τα παραδείγματα. Εντάξει. Εγώ κοιμώ τόσο καιρό που είμαι σχεδόν 4 μήνες στα γραφεία του Άρης, κάθε μέρα ακούω είσαι Άρης. Άρα, μάλλον Άρης είσαι. Εφόσον Άρης είσαι και έχεις μια δυναμική και κόσμο,
Πρέπει να έχει και πολιτικό κόστος οποιαδήποτε ενέργεια, οποιοδήποτε σκεφτεί. Άρα πιστεύω ότι σε περίπτωση αλλαγής του νόμου πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι Αριανοί, όχι για να ευνοηθούν, αλλά για να μην αδικηθούν. Γιατί σε περίπτωση που αλλάξει ο νόμος, θα έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να πει ότι είναι φωτογραφική διάταξη μόνο σε βάρος του Άρη. Γιατί νομίζω ότι αυτός, παρακολουθώ όλους τους ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, αυτός θα είναι ο μόνος θυγόμενος. Οπότε θα μπορεί κάποιος να δώσει το δικαίωμα και να πει γιατί το κάνετε για τον Άρη, το κάνετε για να χτυπήσει τον Άρη. Γι' αυτό χρειάζεται γρήγορση και να γίνει οπωσδήποτε μια προσπάθεια παλαϊκή από όλους τους Αριανούς. Πείτε από μας... τον πρώτο ως το τελευταίο. Πείτε μας κάτι ακόμα. Βλέπουμε η Νίκη Βόλου έχει ήδη υποβιβαστεί, πάει για τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι. Έχετε δει καθόλου? Τώρα είναι λίγο πρόωρο βέβαια αυτό το ενδεχόμενο. Μακάρι ο Άρης να βγει πρώτος και να μην χρειάζεται να ασχοληθεί. Αλλά έχετε δει αυτό το ενδεχόμενο ότι ανοίγουν και άλλες θέσεις από την τρίτη εθνική προς τη β' εθνική? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, αυτό λέει ο νόμος. Ότι από την μικρότερη κατηγορία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν θέλω καν να, παρότι δεν είμαι ο Αριανός, όχι ότι είμαι άλλη ομάδα, αλλά δεν είμαι ο ένθερμος ο Αριανός, δεν θέλω να περάσει από το μυαλό μου ότι δεν θα ανέβει φέτος ο Άρης. Οπότε δεν θα μου επιτρέψετε, κύριε Σαββόπουλο, να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτησή σας. Πιστεύω ότι για το καλό όλων πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης να ανέβει φέτος κανονικά πρώτη στην θέση. Να κάνουμε τις ενέργειές μας, δεν πειράζει. Το ένα της χιλής, αν δεν ανέβει, από εκεί και πέρα οι χειρεύουσες θέσεις θα καλυφθούν από τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μάλιστα. Αλλά προσέξτε, αυτό πρέπει να γίνει μετά την επικύρωση της βαθμολογίας της Football League. Γιατί αν γίνει πριν από την επικύρωση, θα τρέξουν οι ομάδες της Football League, οι οποίες φέτος, ξέρετε, οι Football League πέφτουν, ήταν 14, γίνανε 13 και πέφτουν 6. Ο θάνατος στη ζωή μου είναι. Ναι. Και θα πέσουν ιστορικές πόλεις, ιστορικές ομάδες τώρα. Και οπότε με αποτέλεσμα θα θέλει ο καθένας να κατοχυρώσει τα συμφέροντά του. Μάλιστα. Τα πολύ διαφωτιστικά όσα μας είπατε, πιστεύω κατάλαβε και ο κόσμος. Ρωτήσαμε και για το Σανιά που ενδιαφέρει πολύ και για το θέμα της εκαθάρισης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαριζόμαστε για τη συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.